Στο στούντιο είναι ζωντανά μαζί μα ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριο Αλέξη Τσίπρα. Σα καλωσορίζω και σα ευχαριστώ σας θερμά, κύριε πρόεδρε, που είστε μαζί μα. Έχουμε να πούμε πολλά, θα έχουμε χρόνο. Ωστόσο, είναι τόσα τα θέματα που νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε αμέσω. Και προτείνω να αρχίσουμε από τα τελευταία συγκυριακά. Δηλαδή, έχουμε 19 Νοεμβρίου. Πριν από δύο ημέρε, σα είδαμε στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Έχει γίνει και μια συζήτηση. Αν την πήγατε στο τέλο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν φτάσατε ω το τέλο. Και ήθελα να σα ρωτήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα θέλω να σα πω ότι με ξάφνιασε η ενόχληση ενό μεγάλου μέρου του μέσων ενημέρωση αλλά και των πολιτικών μου αντιπάλων για την παρουσία μου στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και σκέφτομαι ότι αν είναι τόσο εύκολο να του ενοχλώ, να το κάνω συχνά. Νομίζω ότι η... Αυτό που τους ξάφνιασε και τους ενόχλησε όμως δεν ήταν αυτή καθευτεία η παρουσία μου. Αλλά το γεγονός ότι ενώ είχε διαμορφωθεί ένα κλίμα για άλλη μια φορά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο το είχαν οξύνει, συνειδητά κατά την άποψή μου, η ίδια κυβέρνηση ενώ το τελευταίο διάστημα, να γίνει μια αντιπαράθεση, γνωστή αντιπαράθεση με τους γνωστούς αγνώστους, με τις καταστροφές και mm -hmm. τις Μολότοφ, δεν είχαμε αυτό. Είχαμε μια μαζική, ειρηνική... Διαδήλωση, μεγάλη διαδήλωση με έντονο αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Θέλω και για όλα αυτά να σα ρωτήσω, αλλά θα επιμείνω στο ερώτημα. Υπήρχε κάποιο λόγο που δεν ολοκληρώσατε αυτήν την πορεία. Κατεβήκατε, σα είπα. Κύριε Σιμπεράκη, η σας πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει τον κόπο. Ανάλυση είναι μια πορεία με έναν προορισμό, μου, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η παρουσία μου λοιπόν είχε έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, άρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν έκατσα μέχρι το τέλο ή αν έκατσα μια ώρα και έφυγα. Ξέρετε γιατί σα το Αλλά... ρωτώ, επιτρέψτε ναι, μου. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη πορεία, που βεβαίω έχει και τον γνωστό προορισμό, την Αμερικανική Πρεσβεία, κάποιο θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι κάπω αντιφατικό να τη διανύσει. Ένα πολιτικό αρχηγό, ο οποίο πριν από λίγου μήνε ήταν πρωθυπουργό και με αυτήν του την ιδιότητα βρέθηκε στο Λευκό Οίκο, βρέθηκε να μιλά θετικά για την πολιτική του Ντόναλτ Τραμπ. Ε, δεν υπάρχει μια αντίφαση, μπορεί κανεί να είναι θα και στην εξουσία και θα στο σας, πεζοδρόμιο. Θα σα εξηγήσω ε, ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Ε, θα σα εξηγήσω πρώτα πρώτα-πρώτα λέγοντά σα ότι η επέτειο του Πολυτεχνείου ε, και η πορεία προ την Αμερικάνικη Πρεσβεία δεν εξαντλείται μονάχα σε ένα σημαντικό σκέλο τη ιστορία μα: Ότι η Χούντα, η 7χρονη δικτατορία, ήταν αμερικανοκίνητη. Δεν εξαντλείται όμως εκεί. 46 χρόνια μετά, πιστεύω ότι το μήνυμα τη επαιτίου είναι πολύ ευρύτερο. Και είναι ένα μήνυμα που έχει να κάνει με του αγώνε του ελληνικού λαού για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία, για λαϊκή κυριαρχία. Και είναι και ένα μήνυμα που έχει να κάνει με του αγώνε τη νεολαία, γιατί α μην ξεχνάμε, ήταν μια ξέγερση τη νεολαία απέναντι στον αυταρχισμό, απέναντι στην καταστολή. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι θα δικούσαμε το μήνυμα της απαιτείου αν επικεντρώναμε στο κομμάτι που αφορά τι ΗΠΑ, δεν θα αποφύγω όμω την απάντηση στο ερώτημά σα. Ε, θα σα πω ευθέω ότι η ιστορική μνήμη ε, είναι καταγεγραμμένη στη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων και είναι καταγεγραμμένη και σε διεθνέ επίπεδο. Εγώ θα σα θυμίσω ότι ήταν ο πρόεδρο Κλίντον αυτό, ο οποίο ήρθε στην προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου πριν τον Μπάρακ Ομπάμα, που εγώ τον υποδέχτηκα. Και ενώπιον του Προέδρου τη Δημοκρατία, τότε του Στεφανόβουλου, ζήτησε συγγνώμη για τι τάσει των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και καταγεγραμμένα. Και η πορεία προ το... προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία έχει αυτό το νόημα. Δεν ε, ε, θέλουμε να λησμονήσουμε το τι συνέβη. Mm. Είναι κομμάτι τη ιστορία μα. Και όσο πιο έντονα τη θυμόμαστε αυτή την ιστορία, τόσο με περισσότερη αποφασιστικότητα θα δουλεύουμε σήμερα για να μην ξανασυμβεί αυτό. Άμα και ως Πρωθυπουργό, και... εγώ δούλεψα για την, για την καλυτέρευση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων προ όφελο τη πατρίδα μα. Όχι σχέσεων εξάρτηση και υποταγή, αλλά σχέσεων μια χώρα η οποία διεκδικεί με ισότιμο τρόπο την παρουσία τη στο διεθνέ γίγναστε. Και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των 4,5 χρόνων που ήμουν Πρωθυπουργό, και οι σχέσει αυτέ αναβαθμίστηκαν, όμω αναβαθμίστηκε και ο ρόλο και η παρουσία της χώρας στην γεωπολιτική σκακέρα. Ε, επιτρέψτε μου τώρα να, να θέσω εκ νέου το συμπληρωματικό μου, στο που με ερώτημα. Η εξουσία με το πεζοδρόμιο ω τόπο διαμαρτυρία, διεκδίκηση και αγώνα, συνδυάζεται, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι εκπροσωπεί, ποιου εκπροσωπεί και τι παλεύει. Θα είναι το ίδιο Διότι... εύκολο να βγείτε σε αυτή την πορεία φέτο όπω ναι. σα ήταν πριν, πριν να γίνετε πολιτικό αρχηγό. Θα σα απαντήσω με ειλικρίνεια. Εγώ πήγα στο Πολυτεχνείο ω πρωθυπουργό. Κατέθεσα στεφάνειο ω πρωθυπουργό. Δεν επέλεξα να πάω στην πορεία του Πολυτεχνείου ω πρωθυπουργό. Και ο λόγος ήταν, διότι πίστευα ότι θα έδινα έναν συμβολισμό ο οποίος θα ήταν παρεξηγήσιμος, όχι σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, αλλά η πορεία του Πολυτεχνείου πάντοτε, mm -hmm. ακριβώς επειδή είναι η πορεία της εξέγερσης και η μνήμη της εξέγερσης, έχει ένα αντιεξουσιαστικό, αν θέλετε, μήνυμα και χαρακτήρα. Το είπατε και συνεπώς, πριν. Συνεπώς θα, θα το παραδεχτώ αυτό, ότι ε, ως Πρωθυπουργός, όχι μόνο για ασφαλείας, αλλά και για λόγους του ότι ε, ήθελα να σεβαστώ αυτόν τον ε, χαρακτήρα που έχει αυτή η διαδικασία, αυτή, αυτή η πορεία, αυτή η, η μνήμη, ε, επέλεξα να μην συμμετάσχω. Αλλά πρέπει να σας πω ταυτόχρονα ότι εγώ δεν ήμουνα ένας πρωθυπουργός ο οποίος έκανε πράγματα όπως όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί. Uh, πολλές φορές βρέθηκα uh, μέσα στην uh, κοινωνία και μέσα σε δίπλα σε αγώνας και διεκδικήσεις και πολλές φορές ιδιαίτερα όταν έδινα εγώ μάχη στην Ευρώπη και δύναμη μάχη στην Ευρώπη ως κυβέρνηση για να κερδίσουμε για παράδειγμα τι εργασιακέ κατακτήσει πίσω. Θα μου πείτε τότε, ότι παρακινούσατε τον κόσμο να βγαίνει στον δρόμο. Τότε, τότε. Ναι, θέλω να σα το θυμίσω. Υπάρχει αυτό. αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, εσεί το, το θέτετε έτσι, θα μπορούσε κανεί να το δει και από ένα άλλο πρίσμα. Ότι είναι και πάλι λίγο αντιφατικό. Μια κυβέρνηση να καλεί τον κόσμο να βγει στον δρόμο για να ε, ε, ουσιαστικά διαμαρτυρηθεί για μέτρα που φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Με αφετηρία ενδεχομένω. Μην ξεχνάτε όμω ότι δεν ήμασταν σε καθεστώ ε, κανονικότητα. Τώρα σε αλήθεια. μια πορεία. Α, χρεοκοπίας και βρισκόμασταν κάτω από την αυστηρή πίεση των δανειστών μας και ήμασταν αναγκασμένοι να βρεθούμε σε ένα τραπέζι σκληρής διαπραγμάτευσης όπου ο ρόλος του λαϊκού παράγοντα, κατά την άποψή μου, είχε ρόλο και έπαιξε ρόλο. Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθουμε σε, σε όλα αυτά εκτενώς στη συνέχεια. Είπατε στην αρχή, το είπατε και στην ε, ε, ανάρτησή σας, ότι αυτή η πορεία του Πολυτεχνείου ήταν μια αντικυβερνητική πορεία. Mm -hmm. Αυτό από πού προκύπτει, δηλαδή οι πορείε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια ήταν πορείε κατά τη κυβέρνησή σα, κατά αναλογία. Μην ξεχνάτε ε, το τι, ότι τέσσερι μήνε τώρα ε, βρισκόμαστε σε μια αλλαγή, όχι μονάχα μια εναλλαγή κομμάτων στην διακυβέρνηση. Εγώ έχω χαρακτηρίσει αυτή την εναλλαγή και ως παλινόρθωση ενός πολιτικού συστήματος, κομματικού πολιτικού συστήματος, που έχει και τη βασική ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρα. Και αυτή η παλινόρθωση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ας μην κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασκεί μια πολιτική που βασίζεται στο δόγμα νόμος και τάξης, δηλαδή είναι μια νεοσυντηρητική, εγώ θα έλεγα, κυβέρνηση, που έχει στις τάξεις της υπερδεξιούς υπουργού, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιχειρήσει να α, καταθέσουν απόψει αναθεώρηση τη ίδια τη ιστορία, του η, ίδιου του Πολυτεχνείου. Είναι σαφή ως η οπτική σα, όμω δεν είναι απαντά. Είναι σαφή η οπτική Το ακούω το αυτό 173. που λέτε. Είναι σαφή η οπτική σα, αλλά δεν Πριν μου απαντά στο, στο ερώτημα. Σα απαντώ ερώτημα. στο ερώτημα. Σα λέω δηλαδή με δύο λόγια, αν θέλετε να το πω πολύ ε, περιγραφικά, ότι ε, πολύ ε, αν θέλετε συγκεντρωμένο, ότι η μεγάλη συμμετοχή στην πορεία αυτή σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν προκληθεί τα αντανακλαστικά του δημοκρατικού κόσμου, του προοδευτικού κόσμου που έδωσε το παρόν μαζικά και ιδίως της νεολαίας. Νομίζω ότι η ίδια η κυβέρνηση είναι α, η υπεύθυνη, α, με την καλή έννοια, αυτής της μαζικής συμμετοχής α, των νέων ανθρώπων με τις α, επεμβάσεις που είχαμε στην ΑΣΟΕ απέναντι σε φετητές, με την. Α, αλλοπρόσαλη τακτική των ε, επεμβάσεων στους ε, χώρους ε, του, της διασκέδασης, στον κινηματογράφο, στους χώρους ε, στα κλαμπ που βγάζαν έξω νέους ανθρώπους λες και βρισκόμαστε στα καρτέλ τις, της, Κολομβίας. Τις έχουμε, εξάχεια, δηλαδή, πώς τις έχουμε, δηλαδή, έχουμε δηλαδή μια περίοδο, βιώνουμε μια περίοδο, περίοδο, όπου ε, το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί κρίσιμα προβλήματα όπως το προσφυγικό. Και θέλει να θρέψει ένα κοινό, κατά την άποψή μου, ακραίων που προεκλογικά έχει χαϊδέψει τα αυτιά τους προκειμένου να κερδίσει την ψήφο του, μέσα από, μια, από έναν δόγμα νόμου και τάξη, το οποίο γίνεται αστείο στα μάτια τη ελληνική κοινωνία και τουλάχιστον των πρωτευτικών πολιτών. Άρα και αυτό ο κόσμο συμμετείχε μαζικά. Και πιστέψτε με, για όσου ήμασταν εκεί, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ήταν μια μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση. Σε αντίθεση, μου λέτε, με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια μα... που δεν ήταν αντικυβερνητική. Αυτό το λέτε εσεί. Μα εσύ. Εσύ. εγώ δεν σα είπα πριν από δηλαδή. λίγο ότι επέλεξα να μην συμμετάσχω στην ναι, πορεία του Ναι, Ότι είπατε το θεωρητικά, γιατί έχει θεωρητικά έχει ένα μήνυμα κατά τη εκάστοτε εξουσία. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι και πρόπερση είχε τη μισή συμμετοχή. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο για τι επιχειρήσει στα εξάρχεια και για τι εκενώσει των κτηρίων και το τρίμερο του Πολυτεχνείου είδαμε μεγάλη αστυνομική παρουσία και στην καρδιά των εξαρχείων, σε μια περιοχή για την οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και επί των ημερών σας βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας συχνά έχουμε επιθέσεις και περιστατικά με μολότοφ, με συγκρούσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επιχειρείται με έναν τρόπο να επιληθεί. Θέλω να μου μιλήσετε καταρχάς για αυτόν τον τρόπο και να μου πείτε αν εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, βλέποντα τα μάτια στην πλατεία των Εξαρχείων, εσεί πώ αισθάνεστε. Εσεί αισθάνεστε ευχάριστα με αυτό. Δεν έχει σημασία πώ αισθάνομαι εγώ. <laughs> σημασία έχει <laughs> Νομίζω ότι κανένα πολίτη δεν αισθάνεται ευχάριστα με αυτό. Νομίζω ότι κανένα δεν θα ήθελε να βλέπει <laughs> αυτέ τι εικόνε στην καθημερινότητά του, πόσο δε μάλλον στη γειτονιά του. Όμω τα Εξάρχεια είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Mm -hmm. Ένα υπαρκτό πρόβλημα που έχει να κάνει με την κετοποίηση μια περιοχή. Πιστεύω ότι δυστυχώ με αυτή, την, με αυτή τη στρατηγική δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Αντιθέτως θα οξυνθεί. Εμείς επιχειρήσαμε ω ε, ως κυβέρνηση να χτυπήσουμε την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα στα εξάρχεια. Είχαμε επιτυχίες, η ελληνική αστυνομία είχε επιτυχίες, ίσως δεν είναι σωστό να τις χρώνεται πάντοτε την κυβέρνηση, αλλά γίνανε επί των ημερών μας. όταν διελευκάναμε κυκλώματα ναρκωτικών, για κίνηση ναρκωτικών και γιάφκες ναρκωτικών στα εξάρχεια, όμως πιστεύω ότι α, αυτή η εικόνα που βλέπουμε α, είναι μια εικόνα που μπορεί να δίνει την αίσθηση σε κάποιον που μένει σε μια άλλη περιοχή. Ότι α, κάτι κάνει η αστυνομία. Δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό πιστεύω ότι για του κατοίκου τη περιοχή έχουν αρχίσει και συνειδητοποιούν ότι μάλλον γίνεται χειρότερη η ζωή του. Αυτό πώς... Όταν... πώς το λέτε όταν... Μα, τα είδα, είδαμε τις εικόνες προχθές. Διότι ξέρετε όταν υπάρχει μια επιχείρηση ακραίας καταστολής πάντοτε μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Όταν δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει γιατί φοβάται ότι θα γίνει... Δέκτη επιθέσεων είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι η ζωή έχει γίνει καλύτερα στα εξάρχεία. Πάντω ο φόβο των επιθέσεων κάθε... από τη μία υπήρχε, κύριε Πρόεδρε. Το αναγνωρίζετε και εσεί. Αναγνωρίζω. Κάτι δηλαδή, πρέπει να γίνει. Απλά η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Και κυρίω δεν αντιμετωπίζεται μέσα από επικοινωνιακού χαρακτήρα εφόδου σε καταλήψει που κακώ υπήρχαν εκεί, βεβαίω, προσφύγων δεν πρέπει να μεταναστών. Δεν πρέπει να εστιαστεί εκεί το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας. Τα εξάρχη είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορεί να λυθεί. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί να λυθεί δίχως την ενεργή παρουσία των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής, δίχως δράσεις κοινωνικοποίησης, δίχως πολεοδομικές παρεμβάσεις, δίχως να γίνει δηλαδή ένα ολόκληρο πρόγραμμα yeah. να ξαναγίνει ζωντανή αυτή η περιοχή από του ίδιου του κατοίκου τη. Τώρα θα μπορούσα να σα προκαλέσω ρωτώντα να ξαναγίνει ζωντανή ω Μον Μάρτι, όπω ακούγαμε πριν από κάποιου μήνε. Θυμάστε τη συζήτηση που είχε ανοίξει. Εγώ κρατώ ότι κατά τη γνώμη νομίζω... σα δεν λύνεται έτσι. Ναι. Την παρεξηγήσατε <laughs> λίγο την, τη δήλωση αυτή. Ναι. Αλλά επειδή, επειδή, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει και η Αθήνα ω μεγάλη πρωτεύουσα που έχει μια τέτοια περιοχή άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και άλλε ευρωπαϊκέ πόλει και πρωτεύουσε έχουν μια εμπειρία, ίσω θα τον κόπο να στρέψουμε τα μάτια μα και να δούμε τι έγινε εκεί. Εγώ περιμένω πολλά και από το Δήμο τη Αθήνα. Διότι είναι μια περιοχή στο κέντρο τη Αθήνα που πάντοτε ήταν μια περιοχή διανοουμένων νέων τις ανθρώπων, δράσεις, ήταν και ζωντανοί. Αντρέξιμο, φωταγώγηση τη φαντάζομαι, φωταγώγηση Βεβαίω. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτό που θέλω να καταλήξω στο θέμα τη αντιμετώπιση εγκληματικότητα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, θεωρώ ότι είναι ε, πολύ φτηνό ε, να επιχειρείται μια προσπάθεια πολιτικής κερδοσκοπίας πάνω σε τέτοια ζητήματα. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να, ε, να θυμηθώ και να, να προστρέξω στα νούμερα και τους αριθμούς της ελληνικής αστυνομίας που έδειχναν ότι κατά τη διάρκεια των ημερών μα η η βαριά εγκληματικότητα είχε μειωθεί. Εν τούτη, δέχτηκα πάνω από τρει ερωτήσει, αν θυμάμαι, από τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον κ. Μητσοτάκη, για το θέμα τη εγκληματικότητα. Και σήμερα, παρά το γεγονό ότι βλέπουμε διαρκώ τέτοιου είδου επιχειρήσει, η εγκληματικότητα δεν έχει μειωθεί. Ναι, εδώ νομίζω όμω ότι μιλάμε η για, για, για συγκεκριμένου τύπου περιστατικά και σε αυτά θα ήθελα να σταθούμε, μπαίνοντα σιγά σιγά και στα του ποινικού κώδικα. Κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση από α, την περίοδο πριν από τις εκλογές μέχρι και τώρα. Πολύ πρόσφατα ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Λάπας, εξέφρασε την αντίρρηση του κόμματός σας, την αυστηροποίηση τη, των ποινών για την κατοχή Μολότοφ, και ρωτήθηκε μάλιστα από τον Υπουργό Δικαιοσύνη και θα σα ρωτήσω κι εγώ ποια είναι η άποψή σα. Αν κάποιο που κουβαλάει μία μολότοφ στο σάκο του διαπράττει ή όχι κάποιο αδίκημα. Θα απαντήσω ευθέω στο ερώτημά σα, αλλά πριν από αυτό. Έτσι με τσιγκλάτε τώρα. Ε, ναι, αλλά αυτή η φράση, <συσχελίδε> κύριε Πρόεδρε, είναι, <συσχελίδε> είναι <συσχελίδε> κλεισέ. <Με> θα σα <συσχελίδε> απαντήσω, τώρα. αλλά πρώτα όχι, να σα πω. Όχι, δεν θα αποφύγω. Δεν αποφύγω κανένα ερώτημα. Θα το διαπιστώσετε. Εσεί έχετε καταλάβει ότι η κυβέρνηση. Τρει μόνο μήνε μετά την αλλαγή των ποινικών κωδίκων, που η αλλαγή των ποινικών κωδίκων δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται όπω ένα νομοσχέδιο και αλλάζει κάθε τρει μήνε, είναι μια διαδικασία που γίνεται τουλάχιστον κάθε δέκα χρόνια. Και είναι μια διαδικασία που δεν νομοθετεί η κυβέρνηση, αλλά νομοπαρασκευαστική επιτροπή, mm -hmm. η οποία αποτελείται από διακεκριμένου νομικού υψηλότατου κύρου. Μετά λοιπόν από μια διαδικασία που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επί ένα χρόνο σε διαβούλευση και κατέληξε. Πριν από τι εκλογέ, όχι με δική μα ευθύνη, διότι ο αρχικό στόχο ήταν οι εκλογέ να γίνουν Οκτώβριο. Αλλά κατέληξε mm -hmm. και έχω μια θεσμική μεταρρύθμιση πάρα πολύ σημαντική. Να. Πιστεύετε ότι η σπουδή τη ε, κυβέρνηση Μητσοτάκη να ξανααλλάξει τρει μήνε μετά του κώδικε ήταν για τη μολοτόμηση. Λέτε ότι είναι άλλα τα θέματα. Θα όχι, τα συζητήσουμε. Λέω. Εσείς τι λέτε. Θα τα συζητήσουμε διότι... και αυτά. Τα... Έχετε τοποθετηθεί ανοιχτά Θα τα συζητήσουμε, διότι... θα με αφήσετε να το πω. Διότι εδώ έχει γίνει, πρόεδετα, γίνει θα κεντρικό θα θέμα θα αφήσω, στην Ευρώπη. Κεντρικό θέμα στην Ευρώπη. Για του η... Financial Times, λέτε τώρα. Εδώ λοιπόν... αλλάζουν του κώδικες ωραία. για ένα και μοναδικό στόχο. Ένα και μοναδικό στόχο. Για να κάνουν deals με του τραπεζίτε και με του εγκληματίε του Λευκού Κολάρου, λοιπόν. οι οποίοι έχουν κατασχέσει των περιουσιακών του στοιχείων στη Τράπεζα τη Ελβετία και γράφουν οι Financial Times ότι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποδεσμευτούν. Κύριε Πρόεδρε, Από τους θα του εγκληματίε το του Αλλά η πρώτη σα ερώτηση το... είναι για τι Ε, ναι, Γιατί συζητούσαμε για, απαντήσω... για, συζητούσα συζητούσα για τα εξή. Θα σα απαντήσω λοιπόν για τι Μολότοπε. Θα απαντήσω και για τι Μολότοπε. Δεν θα αποφύγω ναι. καμία απάντηση. Παρακαλώ. Στον ποινικό κώδικα, τον οποίο ψηφίσαμε εμεί, ναι. και όπω γνωρίζετε, σα είπα πιο πριν, δεν ήταν αποκλειστική ευθύνη τη κυβέρνηση, ναι. νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τι είχε γίνει σε σχέση με το αδίκημα τη ρήψη Μολότοφ, είναι κακούργημα. Το αδίκημα τη κατοχή είναι, αδίκημα της κατοχής ναι. έγινε πλημέλημα. Προσέξτε όμω! Με, ε, ε, με την ρητή διατύπωση τη πλήρη ε, ε, ποινή, η ποινή να εκτίεται ναι. στη φυλακή και να μην. τρία ω πέντε χρόνια. Ωραία. και χωρί να εξαγοράζεται, χωρί να μετατρέπεται. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα υπάρχει ένας διαχωρισμός, που κατά την άποψή μου είναι σωστό ο διαχωρισμός, διότι. Πλημμέλημα με ένα λαϊκτή ποινή. Πα φυλακή. Ναι. Αν την κουβαλά στη Μολότοφ, αν τη ρίξει κακούργημα, πα περισσότερο χρόνο στη φυλακή. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία. Με πρόσχημα το ότι θέλει να κάνει το πλημμέλημα κακούργημα. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Φυλακή και το ένα, φυλακή ε, και το άλλο. Ε, και το, με πρόσχημα αυτή την αυστηροποίηση έρχεται να κρύψει την πραγματική πρόθεση για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων, που η πραγματική πρόθεση δεν ήταν η Μολότοφ. Ωραία. Αλλά ήταν οι εγκληματίε που μία, δεν πετάνε μολότοφ, αλλά μία είναι οι μπαχαλάκιδε που φοράνε ε, το λόγο και, και, και στο οικονομικό και έγκλημα και στα περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε όλο το χρόνο. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε όλο το και, κεφάλαιο. Και, και για να καταλάβετε πόσο γελίο είναι αυτό το οποίο έκαναν στον ποινικό κώδικα. Επιτρέψτε μου όμω να σα κάνω μία τελευταία ερώτηση για Α, το, το κομμάτι τη αλλά... ασφάλεια των εξαρχείων και των μολότοφ και μετά να μπούμε για την καλά. Για να καταλάβετε πόσο γελίο είναι αυτό που κάνουν στον ποινικό κώδικα για τι Μολότοφοι. Εάν κάποιο δηλαδή σήμερα που δεν υπάρχει διαχωρισμό, είπαμε, φυλακεί πέντε χρόνια να την κρατά, περισσότερα να τη ρίχνει. Αν τώρα είναι ίδιο να την κρατά, ίδιο να την ρίχνει, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν η αστυνομία προσεγγίζει κάποιου νεαρού οι οποίοι κρατάνε μολότοφ, ε, θα του είναι προτιμότερο να τη ρίξουν κιόλα, να κάνουν χρήση, Άχιστε. αφού είναι ίδια η ποινή. Φανταστείτε δηλαδή όλα για την επικοινωνία. Και όλα για να κουκουλώσουν την πραγματική λοιπόν. πρόθεση, η οποία σα εξήγησα ποια ήταν. Και θα σταθούμε σε αυτό που κατά τη γνώμη σας και την οπτική σας είναι η πραγματική πρόθεση. Τελευταία ερώτηση για το Ρουβίκονα πριν φύγουμε, κύριε Πρόεδρε, τις λεγόμενες καταδρομικές Δεν είπαν του ότι μετά τι τις σε μια εβδομάδα θα είναι όλοι στη φυλακή και θα έχουν ε, σταματήσει. Ε, ότι μέχρι προχθές, αν είμαι πρόχειρη, είχαμε καταδρομικές, εγώ θα ε, μείνω στο, γιατί εγώ στο θα ερώτημα. Εγώ δηλώσεις ότι θα σταματήσει ο ρουβίκονα. Λέτε δεν τα έχουν καταφέρει. Τι καταδικάζετε τι καταδρομικέ του Ρουβίκονα οτιδήποτε είναι έκνομο είναι καταδικαστέο. Σε Λοιπόν, ελάτε τώρα να σταθούμε σε δύο θέματα του ποινικού κώδικα που για τον ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε αντιληφθεί ήδη και από τις δικές σας τοποθετήσεις είναι πολύ σημαντικά. Η πρώτη αφορά αυτήν την παρέμβαση για την οποία έγινε λόγος και σε ένα εκτενές δημοσίευμα από τους Financial Times που τη λέει, λέει ότι αν κάποιος είναι ύποπτος για ξέπλυμα δεν θα μπορούν να δεσμεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία για περισσότερου από 18 μήνε, ανεξαρτήτω του αν έχει τελεσυδικήσει η απόφαση. Εσεί τώρα μιλήσατε για deals, ε, με τραπεζίτε, για συμφέροντα. Άλλο, τραπεζίτες, Αυτό ναι, λοιπόν ναι. είναι το δεύτερο κομμάτι, το λεγόμενο ακαταδίωκτο, όπω το λέτε, των τραπεζικών στελεχών. Δηλαδή το ότι δεν μπορεί πια με τη νέα ρύθμιση να ασκείται αυτεπαγγέλτο δίωξη. Πρέπει κάποιο να κινηθεί κατά τραπεζικού στελέχου. Τι Όχι βλέπετε λοιπόν αυτό. εσείς εδώ. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει η ίδια η τράπεζα να κινηθεί εναντίον των στελεχών. Έχουσα ένωμο συμφέρον, ναι. Νομίζω ότι εδώ και θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό στοιχείο, αν θέλετε, της μεταδημοκρατίας στην οποία ζει ο τόπος μας. Εγώ κατέθεσα μια ερώτηση μια εβδομάδα πριν. Και φωνάζουμε για το θέμα αυτό μήνες πριν. Και για το ακαταδίωκτο την ασυλία των τραπεζιτών, αλλά και για την παράλογη επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια ενέργεια η οποία είναι πρωτάκουστη για όσους ασχολούνται με τα ποινικά ζητήματα και κυρίως που αποτελεί ένα στίγμα, αν θέλετε, για τη διεθνή παρουσία της χώρας σε όλα τα διεθνή φόρα όπου συζητάνε όλοι τον, τον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμηθεί η διαφθορά. Άρα το επιχείρημα τη κυβέρνηση ξέρουμε... ότι εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή ότι δεν μπορεί να κρατά δεσμευμένη την περιουσία κάποιου Ελάτε όταν στη, στην Ελλάδα για να τελεσυντική μια υπόθεση μπορεί να χρειαστεί και 10 χρόνια, τα απορρίπτεται. Ελάτε τώρα. Νομίζετε δηλαδή εσεί ότι γι' αυτό συνέβη αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι ξαφνικά. Του έπιασε ο πόνο ότι μην τυχόν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ποιοι, ποιοι είναι αυτοί. Άρα ποιοι, ποιοι είναι άνθρωποι. Ποιοι δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι ονοματεπώνυμα ζητάω να μου πει ο κ. Μητσοτάκη και επώνυμα, θα ζήταγα και από εσά που είστε δημοσιογράφοι. Και όχι να περιμένουμε από τη Financial Times, όχι να περιμένουμε λε και είμαστε στην περίοδο τη κατοχή και βάζουμε το Welle να ενημερωνόμαστε από τα ρεπορτάζ τη δημόσια ελβετική τηλεόραση. Περίμενα από εδώ, από ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού. Και... Τώρα. Όχι και παντού θα σα πάω. Και από του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού και από το σύστημα των μέσων μαζική ενημέρωση να ξανακερδίσει επιτέλου την αξιοπιστία του. Το να λιβανίζεται διαρκώ μια κυβέρνηση, εντάξει, καλό είναι, αλλά έχει και ένα όριο. Δεν μιλάω για εσά. μιλάω γενικά για το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Είναι δυνατόν, λοιπόν, για το θέμα αυτό να μην έχει γίνει α, η στοιχειώδες ρεπορτάζ για ε, το τι σημαίνει. Εσείς συμβαίνει. πιστεύετε ότι είναι, είναι, είναι. είναι. μια φωτογραφική εγώ διάταξη. Όχι, θέλω να, πείτε, θα, θέλω να μου πείτε, πείτε τι βλέπετε, θα σας τι βλέπετε πίσω από αυτό. 1,2 δι δεσμευμένα. Ναι. Έτσι λέει το δημοσίευμα, το Financial Times. Δεν θα το πω. Η εγώ. κυβέρνηση βέβαια έχει ζητήσει λοιπόν, να ανασκευάσουν ναι. και, και έχει πάρει Και φυσικά δεν ανασκεύασαν. Και φυσικά δεν ανασκεύασαν. Και κάτι λέει αυτό, ότι δεν ανασκεύασαν. 1,2 δι. Αυτά τα 1,2 δι έχουν δεσμευτεί από ανθρώπου οι οποίοι έχουν υπεξαιρέσει το δημόσιο χρήμα από ανθρώπου οι οποίοι. Ε, δεν έχ... έχουν καταδικαστεί βεβαίω. Ναι, αλλά είναι κατηγορούμενοι. Ε, δεν έχουν καταδικαστεί. Ναι, να το... α, τι να κάνουμε όμω, Αυτό είναι το μεγάλο ελάττωμα, η μεγάλη παθογένεια του ελληνικού α, δικαστικού, τη ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι μπορεί να περάσουμε. Αν ότι περάσουν... μια υπόθεση, δυστυχώ, yeah. σήμερα είχαμε μια απόφαση για τη Zemens. Μετά από πόσα χρόνια, ξέρετε. 14. Αυτό τι σα λέει. Και φυσικά, ο βασικό πολιτικός που α, ήταν α, κατηγορούμενος, ο κ. Τσουκάτος, απειλάει λίγο λόγω παραγραφής μετά από 14 χρόνια, έτσι mm. δεν είναι. Και ποτέ δεν θα μάθουμε αυτό το ένα εκατομμύριο που ο ίδιο ομολόγησε ότι πήγε τότε στα ταμεία του κόμματό του. Πού πήγε, ποιο το πήρε, ποιο το έφαγε. Κανεί δεν θα μάθει. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματο. Και, και, όχι μόνο του πολιτικού συστήματο, είναι μια παθογένεια τη χώρα. Απομονή δικαιοσύνη. Και καλύτε. αν θέλετε, εγώ θεωρώ ότι μια από τι μεγαλύτερε αδυναμίε των προγραμμάτων προσαρμογή. είναι ότι δεν εστιάσατε σε θεσμικέ μεταρρυθμίσει. Σε θεσμικέ μεταρρυθμίσει. Τα μνημόνια, μου λέτε. Βεβαίω, ναι. Τα μνημόνια εστιάσανε σε μια λογική ε, απότομη σοκαριστική περικοπής των δαπανών. Αλλά το βασικό πρόβλημα τη ελληνική οικονομία διαχρονικά ήταν η φοροδιαφυγή και ήταν και η διαφθορά. Και δυστυχώ. Ποτέ δεν, δεν έβαλαν στο, το πιστόλι στον κρόταφο των κυβερνήσεων και στο δικό μα για θέματα τέτοια. Λοιπόν, στο ε... τέλο, εμεί κάναμε μονάχα κάποιε μεταρρυθμίσει στον χώρο τη δικαιοσύνη, οι οποίε προφανώ δεν λύνουν το πρόβλημα. Ζητάτε ονοματεπώνυμα. <coughs> το έχετε θέσει επανειλημμένα στο, στον κύριο Μητσοτάκη, το έχει θέσει και το, το κόμμα σα βεβαίω. Στην άλλη ρύθμιση, αυτή που αφορά τα τραπεζικά στελέχη, μίλησατε πριν για ένα deal. Εγώ θα σταθώ γιατί δεν το είπατε προφανώ τυχαία. Ναι. Τι θεωρείτε ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ ποιον. Καταρχάς, κύριε Λμπεράκη, καλά κάνετε και επιμένετε. Ε, το, σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά στελέχη, ε, επειδή εμείς ήμασταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση, ε, μας το ζητάγανε και αρνηθήκαμε. Μας το ζητάγανε επίμονα από την πλευρά των τραπεζών. Και για τη διάρκεια τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα μα το ζητάγανε επίμονα. Και είπαμε ότι αποφασίσει νομοπαρασκευαστική επι... επιτροπή. Και προφανώ δεν θα προβαίναμε ποτέ σε μια τέτοια ενέργεια όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ποινικέ διώξει για δεκάδε τραπεζικά στελέχη, για υποθέσει, οι οποίε είναι κρίσιμε υποθέσει, όπω τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και τα θαλασσοδάνεια του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, που μιλάμε για πάνω από 400 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα στην υγεία των κορόιδων του ελληνικού λαού, δηλαδή που πληρώνει τι τράπεζε. Είναι μια σειρά από τραπεζικά στελέχη τα οποία ελέγχονται για το αν έχουν παρανομήσει. Τώρα, όλοι αυτοί φυσικά παίρνουν ασυλία. Και όχι μόνο των κομμάτων. και των μέσων μαζική ενημέρωση και άλλε πολύ σημαντικέ περιπτώσει. Σε καμία άλλη χώρα ευρωπαϊκή δεν υπάρχει αυτή η διευκόλυνση. Δήθεν λένε ότι αυτή η διευκόλυνση είναι για να μπορούν. Να ρυθμίζονται δάνεια. Υπάλλη, να, α, γι' αυτό δεν ρυθμίζουν δάνεια. Δεν είμαι η αρμόδια να σα το απαντήσω. Εγώ, λοιπόν, Ωστόσο, η... πρέπει για την, για την <σχ> ε, έτσι, ο, σφαιρική προσέγγιση αυτού του θέματο να πούμε και τον αντίλογο. Εδώ υπάρχει το εξή αντιπιχείρημα. <σχ> ότι αν το κάθε τραπεζικό στέλεχο έχει ω δαμόκλειο σπάθι πάνω από το κεφάλι του το ενδεχόμενο ποινική δίωξη, δεν πρόκειται να βάλει ποτέ την υπογραφή του σε κανένα προβληματικό δάνειο. Δηλαδή, βάλαμε την υπογραφή να... του σε 400 εκατομμύρια θα δώσει δάνειο, Αν μου επιτρέπετε μόνο να Πληρώσω. Όχι και, καλά, και, καλά και δεν υπάρχει αντίλογο. Αλλά... Και πολύ περισσότερο στι προβληματικέ επιχειρήσει. Λοιπόν. Όπου αν δεν αναδιαρθρωθούν τα, τα δάνεια, άνθρωποι πιθανότατα θα χάσουν τη δουλειά του, γιατί οι επιχειρήσει θα κλείσουν. Αυτό είναι ο αντίλογο. Εσεί τον απορρίπτετε, Ο αντίλογο αυτό είναι πολύ ε, αδύναμο. Και είναι αδύναμο αντίλογο και σα το λέω με τα λόγου γνώση, διότι παρακολουθούσα πολύ στενά το τραπεζικό σύστημα 4,5 χρόνια. Η αδυναμία ε, των τραπεζών να προχωρήσουν. Στο ρόλο τους, στην υλοποίηση του ρόλου του, που είναι να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία, <llsweil coating> έχει να κάνει με την αδυναμία τους να έχουν κεφαλιακή επάρκεια, όχι με τη βούληση. Ε, Ποιο θα πάει να βάλει την υπογραφή του, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, γιατί σε κάποιον. που... Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, κ. Τσίπρα, αλλά μου ακούγεται λογικοφανέ ότι αν κάποιο φοβάται ότι θα διώκεται ποινικά, δεν πρόκειται να ρυθμίσει κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί. Σα διαβεβαιώνω ότι ο λόγο για τον οποίο οι τράπεζε δεν προχωράνε. Στον, στην υλοποίηση του ρόλου τους που είναι να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία είναι ότι έχουν πολλούς σκελετούς στα ντουλάπια τους και έχουν πολύ μεγάλο, μεγάλο αριθμό κόκκινων δανείων και πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία της αναδιάρθρωσης. Δεν είναι η έλλειψη βούλησης από φόβο των τραπεζικών στελεχών. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό τώρα είναι και λίγο οξύμορο. Δηλαδή, ε, όλοι αυτοί οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν κανένα φόβο να βάζουν τις υπογραφέ τους, ενώ ξέραμε δεν είχαν εγγυήσει. Και δεν μιλάω για επιχειρήσει, μιλάω για περιπτώσει που έχουν ιδιαίτερο πολιτικό χρώμα. Αυτέ που σα ανέφερα έχουν ένα χρώμα διαπλοκή. Δεν είναι απλέ επιχειρηματικέ περιπτώσει. Όλοι αυτοί λοιπόν που δεν φοβόντουσαν να πάνε τώρα και να έχουν ασυλία, γιατί τώρα αρχίζουν και φοβούνται στι πραγματικέ περιπτώσει. Ε, είναι οξύμορο. Ναι. Ε, είναι οξύμορο. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο μέσο πολίτη ότι είναι οξύμορο. Και στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ω προ αυτό. Έχετε κάτι υπόψη. Εμεί είχαμε σκεφτεί τρόπου για να διευκολυνθεί η δυνατότητα τη ρύθμιση της, 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 της δανείων mm -hmm. χωρί να υπάρχει διαρκώ η δαμόκλειο πάθη, όπω λέτε, τη ποινική ευθύνη. Αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ε, από, πρώτη, από 7 Ιουλίου του 2019, δηλαδή από την αλλαγή της κυβέρνησης, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία, ας το πω έτσι, διάθεση, χωρίς παρότριση προφανώς δεν λέω, αλλά μία διάθεση έχουν εκτραχυνθεί, ας το πω έτσι, οι τράπεζε, οι, οι διοικήσει των τραπεζών στο να επιβάλλουν χρεώσει, υπέρογκε χρεώσει στου καταναλωτέ. Αυτά πάγωσαν όμω. Υπέ... Υπήρξε και ε, ε, κυβερνητική παρέμβαση, ε, υπήρξαν κοινωνικέ αντιδράσει. Το θέμα προβλήθηκε ιδιαίτερα και στα Μακάρι μέσα ενημέρωση. Η αίσθηση και... που έχω εγώ πάγωσαν. Λέτε ότι είναι ότι δεν πάγωσε. Ανεστάλει ένα μέρο των χρεώσεων. Ανεστάλει ένα μέρο των χρεώσεων. Και όπω λέτε, ανεστάλει. Αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση. Mm. Είναι πολύ πιθανό η αναστολή να είναι αναστολή ορισμένων μηνών. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δυσάρεστο για το πολιτικό μα σύστημα αυτό. Εγώ πραγματικά θα, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα αν ω πρωθυπουργό καλούσα τη του τραπεζού στο Μέγαρο Μαξίμου και του έλεγα ότι η επιλογή τη κυβέρνηση είναι να καταργήσετε τι ρυθμίσει. Και μετά έβλεπα ότι οι τραπεζίτε και οι τράπεζε φύριζαν αδιάφορα σε αυτό το αίτημα του πρωθυπουργού. Δεν ξέρω βεβαίω αν αυτό συνδέεται με την ε, ε, επιχείρηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού... τις επόμενες μέρες τις εφόδους. Στι, στις εφόδους στις τράπεζες. Mm. Δεν το ξέρω αυτό, είναι πολύ πιθανό. Αλλά κάτι δείχνει. Δείχνει ότι από την πλευρά του τραπεζικού ε, συστήματος... από την πλευρά μάλλον των στελεχών του τραπεζικού συστήματος... υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία ε, ξεπερνάει τα όρια... Μια δημοκρατία όπου εν πάσης, οι κυβερνήσει που εκλέγονται από τον ελληνικό λοιπόν. λαό πρέπει να έχουν λόγο σημαντικό. Κάτι τελευταίο, στην επειδή δεν το κατάλαβα, είπατε είναι πολύ πιθανό να συνδέονται οι έφοδοι τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό τι σημαίνει, Θεωρείτε, ότι μπορεί να είχαν κυβερνητική αφετηρία αυτέ οι επιχειρήσει. Δεν κατάλαβα τι εννοείται, γι' αυτό επανέρχομαι. Ε, αυτό εννοώ, σαφέστατα. Να δόθηκε κάποια εντολή δηλαδή, στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ε, δεν είναι τυχαίο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, υπόθεση Νοβάρτη, κύριε Πρόεδρε. Τώρα μου θυμίζετε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και τώρα, γιατί δεν, δεν προλαβαίνω είναι. να θέσω τα θέματα και με πάντα αλλού. <laughs> και το πόσο ανεξάρτητη είναι και ότι η μοναδική χώρα στην οποία άλλαξε η σύνθεση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού στην μέση τη θητείας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα μετά την Ουγγαρία. Θα μου η Ουγγαρία για την περίπτωση τη κυρία Στάνου και εγώ μετά θα σα θυμίσω την περίπτωση τη γραμματεία εσόδων. Απλά και εγώ λέω ότι η Ελλάδα εσόδων. και η Ουγγαρία, μόνο αυτέ οι δύο χώρε έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε. Και ίσω να έχει ένα ενδιαφέρον να σα θυμίσω και ότι αυτό που ενοχλούσε την σημερινή κυβέρνηση στη δραστηριότητα τη Επιτροπή Ανταγωνισμού επί κυρία Στάνου ήταν το γεγονό ότι ήταν δραστήρια η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο μονοπόλιο στον χώρο του τύπου. Ήταν δραστήρια. Γιατί υπάρχει ένα μονοπόλιο στον χώρο του τύπου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ε, ένα ανταγωνιστή σα επιχειρηματία, ανταγωνιστή στον χώρο των μέσων ενημέρωση, μιλώ ω κανάλι εδώ ναι. που είστε το Open, ε, έχει μια υπερσυγκέντρωση μέσων, αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό, ε, που κι αυτό είναι ελέγξιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι ότι έχει Οχα. το μονοπόλιο τη διακίνηση του τύπου. Τι θέλετε να πείτε. Αυτό το οποίο είπα και μέσα στη Βουλή, δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα. Θέλω να πω ότι για χάρη. Uh, του uh, επιχειρηματία του συγκεκριμένου, uh, υπήρξε αυτή η, απ η απόφαση της uh, κυβέρνησης να πράξει κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τα θεσμικά δεδομένα της Ένωσης, όχι της Ελλάδας, της Ένωσης, να αλλάξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου η νέα Επιτροπή Ανταγωνισμού να σταματήσει τις έρευνες Είμα. για το μονοπόλιο στον χώρο του τύπου. Η... Τι δεν καταλαβαίνετε. Η κυρία Θάνου έχει προσφύγει βεβαίω και στη δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που... Έχει κριθεί και κρίνεται. Μου επιτρέπετε να έρθουμε τώρα στην Βεβαίως. προκαταρκτική επιτροπή για τη Νοβάρτη. Oh. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά, αν σήμερα, μετά από τόσου μήνε και με όλα αυτά τα, τα άπειρα κύματα από τα οποία έχει περάσει η Νοβάρτη, θα διαχειριζόσασταν το θέμα με τον ίδιο τρόπο. Και αναφέρομαι σε διαχείριση. Δεν μπαίνω ακόμη στην ουσία να μπούμε, αλλά αναφέρομαι στη διαχείριση. Για παράδειγμα η πολυσυζητημένη δήλωση του κυρίου Παπαγγελόπουλου μπροστά από το Μαξίμο, ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Είναι μια δήλωση που προσυπογράφατε τότε, τη βρίσκεται προβληματική πολιτικά, τότε ή τώρα. Η επίσκεψη του κυρίου Τζανακόπουλου στον Άριο Πάγο, σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, ήταν μια λανθασμένη επιλογή διαχείριση. Οι δέκα κάλπε στη Βουλή με τον κύριο Πικραμένο στη γνωστή πια πολύ τοποθέτησή του από το βήμα τη Ολομέλεια. Όλα αυτά συνθέτουν τη διαχείριση, την πολιτική από πλευρά σα και θέλω να μου πείτε αν εκ των υστέρων πιστεύετε ότι ορθώ διαχειριστήκατε το θέμα. Θέλετε να σα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Απολύτω. Νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται θεσμικά ζητήματα, μας υποδεικνύει ότι τελικά πρέπει να, είμαστε, να έχουμε μεγαλύτερο τσαγανό στα ζητήματα αυτά. Εμείς πήγαμε σαν αρσακιάδες, με το σταυρό στο χέρι. Ο Τζανακόπουλος γιατί πήγε στη, στην, στον Άριο Πάγο. Αν ήταν η και ήξερε το θέμα και το είχε στήσει, θα είχε λόγο να πάει εκεί. Πήγε γιατί δεν είχαμε ιδέα τι μας γίνεται. Ιδέα δεν είχαμε. Αφού αν... δεν είχατε ιδέα, ο κύριο Παπαγγελόπουλο πώ προεξόφλησε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Μα δεν είναι. Μα, μα το Παπαγγελόπουλο το λέει αυτό. Εδώ είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σα στο εξωτερικό. Άρα πώ αναδ... δεν είχατε ιδέα, θέλω να πω, Μου Δεν είχαμε λίγο. ιδέα σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα. Με το ποια πολιτικά πρόσωπα, γιατί, πώ, τι στοιχεία υπάρχουν. Ιδέα δεν είχαμε. Η ύπαρξη του σκανδάλου, νοβάρτης. Είναι γνωστή, ήταν γνωστή από πριν και ναι, το σκάνδαλο πέδρε. αυτό είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι, με, αλλά το παγκόσμιο με, σκάνδαλο με αφορά τυχή. χρηματισμό γιατρών, για τον οποίο στην Ελλάδα κανεί δεν μιλάει. Κανεί δεν μιλάει στην θα Ελλάδα σας... από του πολιτικού με ιδιαίτερη ζέση θα για το σας... γεγονό α... ότι 4.500 γιατροί απέθαναν. σε κάποια ώρα στο πρόγραμμά σα, μια και θέλετε να είστε ένα τηλεοπτικό σταθμό ανοιχτό και πλουραλιστικό, να προβάλλετε το ντοκιμαντέρ της δημόσιας ελβετικής τηλεόρασης για την Οβάρτης. Η, όταν η δημόσια ελβετική τηλεόραση. Δεν παρακολουθείτε αναδεικνύει. το δελτίο, μα νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, αλλά δεν πειράζει. Αλλά όχι από επιλογή. Δεν, δε, δεν έχω χρόνο, ειλικρινά Ετάξει, να πάρω. Ελπίζω επιλογή. κάποια στιγμή όταν σα αλλά... το εφτρέψει το πρόγραμμά σα. Μην, μην το πάρετε. Αλλιώ, το... <laughs> <laughs> κύριε Πρόεδρε. <laughs> θα το πάρω προσωπικά, αλλά δεν έχει <laughs> <είναι> σημασία. <laughs> κύριε Πρόεδρε, ε, απαντήστε μου. Θέλετε να πείτε ότι το προβάλατε ω είδηση. Το προβάλατε εκτενώ. Όμω ήθελα να πω ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αναδεικνύεται α, από ένα διεθνέ μέσο ότι το σκάνδαλο αυτό έχει παγκόσμια διάσταση. Γι' αυτό άλλωστε το έψαχνα το FBI και έχει μια κρίσιμη ε, συγκλονιστική, θα έλεγα, ελληνική πτυχή. Γιατί, διότι η Ελλάδα ήταν χώρα αναφορά σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών τιμή του φαρμάκου, φαρμάκου δεν μου έχει σε κρίσιμε χώρε σε όλο τον πρέδεδε. κόσμο. Σα ρώτησα για την πολιτική διαχείριση, αναφέρθηκα ναι. και σε συγκεκριμένα. Και πήγα να σα δώσω ε... είδηση και μετά το. Κομμάτια, θέλετε να δώσετε είδηση, δώστε το τίμημα. Τώρα σα είπα, είπα, είπα να μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, λέω πήγα να σα δώσω είδηση και μετά έφυγε κουβέντα. Να σα πω λοιπόν. Εννοούσα το εξή όταν έλεγα ότι σήμερα μα διδάσκουν. Ότι πρέπει να χειριζόμαστε μια υπόθεση με τσαγάνο. Ξέρετε πόσο εύκολο θα ήταν για μένα τότε να κάνω αυτό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση. Τι έκανε η κυβέρνηση, Η κυβέρνηση δεν έκατσε να δει πώ θεσμικά πρέπει να διαχειριστεί μια υπόθεση. Αλλά είπε, Θέλω να στοχοποιήσω τον Παπαγγελόπουλο. Γιατί γιατί πιστεύω ότι αυτό ε, είναι εύκολο στόχο. Θέλω να τον στοχοποιήσω. Τι θέλω επίση, Θέλω να στοχοποιήσω τον Τζίπρα. Αλλά δεν με παίρνει και να τον ενοχοποιήσω, διότι ε, θα την πατήσω Ξέρετε, δεν όπως Δεν θέλω το, να σας διακόπτω, 1989. πραγματικά σας το λέω, γιατί Όχι, δεν, παρακαλώ, δεν, παρακαλώ, θέλω, μ αρέσει, δεν εμένα θέλω, να, να δεν θέλω να, είμαι, καθόλου αγενής και να σας, διακόπτω, να σας κόβω τον ήρμό. Ωστόσο, η ερώτησή μου αφορά τους, του χειρισμού, την πολιτική ε, διαχείριση. Μα εκεί θα Λέτε ότι ενοχοποιεί η κυβέρνηση τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Εκεί Υπάρχουν καταγγελίε από εισαγγελικού λειτουργού. Επίση, εσεί που είστε ένα έμπειρο πολιτικό, δεν θεωρείτε Και ότι τον έπειρο. Βγαίνει... Υπάρχουν συγκεκριμένε αναφορέ από τον κύριο Αγγέλη, από την κυρία Ράικου. Θέλετε να μπούμε τώρα στην να ουσία. Θα δούμε, της... γιατί ε... θέμα δεν μπούμε στην ουσία δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ο κόσμο αυτά τα πολύ βασικά τη υπόθεση τα έχει μάθει πια καλά. Ο κύριο Παπαγγελόπουλο δεν έκανε μια προβληματική δήλωση όταν βγήκε να προεξοφλήσει τα πέσει σκανδάλωνα βάρτη. Εσεί όταν τον δηλαδή, ακούσατε. Ο με το χέρι βρίσκεται... στην καρδιά, όπω είπατε, πώ νιώσατε. Εσεί πιστεύετε ότι ο κύριο Παπαγγελόπουλο σήμερα βρίσκεται σε αυτή τη δημόσια ταλαιπωρία τη προανακριτική, πιθανότητα και του ειδικού δικαστηρίου, επειδή έκανε μια προβληματική δήλωση σε ένα θέμα το οποίο είναι, πασι, είναι πασιφανέ ότι είναι σκάνδαλο το οποίο είναι δίσω σκάνδαλο. Γιατί. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι εδώ είχαμε μια επιχείρηση, μια βιομηχανία εκμαυλισμού γιατρών, δημοσιογράφων και πολιτικών. Και βγήκε και είπε ότι είναι. Το Μεσπορείτε. μεγαλύτερο σκάνδαλο τη μεταπολίτευση. είχαμε δηλαδή, 10 Το, κάλπες. το αδίκημα του Παπαγγελόπουλου είναι αν είναι το μεγαλύτερο είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Ο αυτό εγώ δεν μπορώ αδίκημα. να ξέρω ποιο είναι το αδίκημα του κ. Παπαγγελόπουλου. Αυτό διερευνάται αν υπάρχουν αδίκημα. τυχόν ποινικέ ναι. ευθύνε. Αλλά πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα που εξετάζει η προκαταρκτική και τα αδικήματα που εξετάζει η λοιπόν, προκαταρκτική. Για το λάθος κομμάτι των πολιτικών, επειδή είπατε ότι εμπλέκονται πολιτικοί, εδώ είχαμε 10 κάλπε. Οι υποθέσει έχουν μπει στο αρχείο οι περισσότερε. Έχουμε την περίπτωση του κ. Λοβέρδου βεβαίω που είχαμε εξελίξει. Είχαμε ποινική δίωξη για αδωροδοκία κατά εξακολούθηση. Ναι. Και έχουμε και δύο ακόμα περιπτώσει ανοιχτέ. Που είναι ανοιχτέ, δεν έχουν αρχαιοθετηθεί. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο σα έλεγα πριν είναι ότι αν κάπου διαχειριστήκαμε λάθο, είναι ότι θα μπορούσαμε και εμεί να κάνουμε αυτό που κάνει η Δημοκρατία. Δηλαδή, βλέποντα τη δικογραφία και το ότι είχαμε δέκα πολιτικού, είναι για, ακριβώ γιατί υπάρχει ένα απαράδεκτο νόμο περί ευθύνη υπουργών που αναγκάζει τον εισαγγελέα. Μόλι πέσει σε πολιτικό πρόσωπο, πριν καν ξεκινήσει τη διερεύνηση, να στείλει την υπόθεση στη Βουλή. Γιατί δεν ζητάτε και την κατάργηση έστειλε... αυτού του νόμου. Ε, καλά, αυτό δεν ζητάμε, αυτό όχι, δεν κάνουμε όχι, μια Όχι, θεώρηση. κύριε Πρόεδρε, κανείς σα δεν ζητάει πλήμνη του ΚΚΕ. Μόνο το ΚΚΕ, λέει, το 86 είναι κατάπτυστο και θέλουμε την κατάργηση μπεράκι, του. Για περάκη, τι λέτε. Ε. Το... Εμεί δεν ξεκινήσαμε την τη συνταγματική αναθεώρηση. Την τροποποίηση αναθεώρηση. θέλετε. Όχι την κατάργηση του νόμου περί ευθυνότητα. Στην σταγματική αναθεώρηση για την κατάργηση του 1986 και την Όχι παρα... για την κατάργηση, για την τροποποίηση, Ποίτα, κύριε προφαν... Πρόεδρε. Μα... Εγώ σα ρωτώ, το γιατί πρόβλημα. δεν ζητάτε την πλήρη κατάργηση. Κάθε υπουργό να πηγαίνει στη δικαιοσύνη όπω πάω εγώ, όπω πάει ο συνάδελφο στην κάμερα. Μα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το 86 είναι προσβεστική προθεσμία. Και μου δίνετε την ευκαιρία όχι, ή θα το, όχι, το πούμε αργότερα. Όχι, όχι, δεν, αυτό. δεν, μου απαντάτε. Ε, το αν έχει πρόβλημα ένα κομμάτι τη διάταξη και σε ποια κατεύθυνση θέλετε να λυθεί, θα το συζητήσουμε και αυτό. Mm -hmm. Αλλά με ειλικρινή απορία σα ρωτάω. Ένα άρθρο που έχει δαιμονοποιηθεί τόσο στο δημόσιο διάλογο, ο νόμο περί υπουργών, που τον κουβαλάμε από το 19ο αιώνα. Και στο μεταξύ μετεξελίσσονται οι κοινωνίε. Και... Για ποιο λόγο δεν προτείνετε εσεί, που έχετε μιλήσει πολλέ φορέ για τον νόμο αυτόν, με άσχημο τρόπο, την πλήρη κατάργησή του. Διότι να αυτό... μην έχει καμία ευνοϊκή μεταχείριση ο, ο Υπουργό. Διότι σε αυτή την περίπτωση, αν δεν υπήρχε. Εμεί προτείναμε στη συνταγματική αναθεώρηση να αλλάξει, αν θέλ, να αλλάξει και το καθεστώ τη ασυλία. Δηλαδή, σήμερα στη Βουλή τι έχουμε. Όταν γίνεται μία μήνυση σε έναν Υπουργό, ναι. ε, η Βουλή αποφασίζει Μ. για το αν θα άρει την ασυλία του. Ε, εμείς προτείναμε να α, α, αλλάξει πλήρως αυτό. Και η Βουλή να αποφασίζει μόνο στην περίπτωση που δεν θε, πρέπει να αρθεί. Το Σύμφωνα, αλλά για το 1986. Ο, ο, ο νόμος, μου για ποιο ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ε, είχε μία λογική που έχει να κάνει με το ότι ένα πολιτικό πρόσωπο που ασκεί την κυβερνητική ευθύνη πρέπει να έχει ένα πλαίσιο ώστε να μην σταματάει η κυβερνητική η, 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 η του δραστηριότητα κάθε τρεις και λίγο από παρεμβάσεις, μηνύσεις, καταγγελίες να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο εν πάσης, θα μπορεί να ασκείται να το κυβερνητικό έργο. Να μην ποινικοποιείται η πολιτική ζωή Αλλά όμως, εκεί, νομίζω το πρόβλημα του το άρθρου 86 είναι αυτό το οποίο έχουμε όλοι εντοπίσει και είναι και εκεί είναι αν θέλετε η ανισοτιμία ανάμεσα στον απλό πολίτη, ο οποίος έχει παραγραφεί ε, στα 15 χρόνια και στον ε, πολιτικό, ο οποίος παραγράφεται και στους μήνες αν γίνουν απανοτές εκλογές. Αυτό είναι το βασικό. Ε, πρόβλημα, αν θέλω, Άρα για το να το 6. καταλάβω, εσεί πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει το ευνοϊκό πλαίσιο Όχι του νόμου περί Όχι το ευνοϊκό, πρέπει, πρέπει να υπάρχει πλαίσιο. Ε, δεν ευνοϊκό δεν ευνοϊκό μπορεί είναι. να μην υπάρχει Σε πλαίσιο. Το ίδιο το, το, το Σύνταγμα το ορίζει. Το, το, το ίδιο το Σύνταγμα το ορίζει. Και ε, ούτε το Κούμστο Κόμμα έθεσε θέμα πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, αλλά τροποποίηση του άρθρου 86. Και το άρθρο 86 ευτυχώ τροποποιείται σήμερα με πρωτοβουλία. Τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη θεματική αναθεώρηση. Αλλά δυστυχώ έχουμε μία περίπλοκη, ε, οξύμορη στάση από την πλευρά τη mm -hmm. κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία και την περίοδο που ήταν στα έδρανα τη αντιπολίτευση, ενώ εψήφισε την ε, ε, τροποποίηση του άρθρου 86 σε ό,τι αφορά την αποσβεστική προθεσμία. Δηλαδή δεν να έχει ψήχεσε. μεγαλύτερο χρόνο αυτό να το Δε, πούμε απλά. Ναι, να, να μην υπάρχει αυτή η ανισοτιμία. Να έχει λοιπόν την ίδια αν θέλετε μεταχείριση mm -hmm. ό,τι αφορά την, την, παραγραφή ο υπουργό και ο απλό uh, απλός πολίτης. Εκεί που δεν και, και, και μας κάνει τεράστια αντίποση και θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό να το εξηγήσω και να το θέσω για να το ακούσουν οι τηλεθεατές σα, μου κάνει τρομακτική εντύπωση το γεγονό ότι αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία και έστειλα και επιστολή στον πρόεδρο τη Επιτροπή Αναθεώρηση για το ζήτημα αυτό να υπερψηφίσουν μια ερμηνεία που καταθέσαμε διευθυνιστική. Ναι, ερμηνεία. Mm -hmm. Στον, στο άρθρο 86, από την προηγούμενη, όχι τώρα, από την περίοδο της πρώτης αναθεώρησης. Η οποία λύγει μια διελκυνστίδα, κατά μας είναι καθαρό ότι δεν πρέπει να υπάρχει παρανόηση, εν τούτης, πολλοί, με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης, και μάλιστα από του κατηγορούμενου πολιτικού, είχαν επιχειρηματολογήσει υπέρ τη άποψη ότι η δωροδοκία ναι. είναι στα καθήκοντα του Υπουργού. Και άρα και για τη δωροδοκία. Άρα, όχι ότι είναι υπά... στα καθήκοντα, αλλά ότι κάποιο δωροδοκείται νομ... γιατί έχει την ιδιότητα του υπουργού. Αν δεν ήταν υπουργό, δεν θα είχε κανεί λόγο να τον δωροδοκίσει. Ο, ο ακριβή νομικό όρο είναι επευκαιρία των καθηκόντων. Κατά τη του δική σα ερμηνεία. Στην περίπτωση Τσοχατσόπλου. Αλλά τώρα αυτό του, είναι του ένα καθήκον. εξαιρετικά ε, τεχνικό θέμα. Δεν ξέρω Όχι, ποιος... δεν είναι καθόλου τεχνικό. Σε ποιο... Όχι, είναι, κύριε Πρόεδρε, είναι γιατί... πολιτικό και θα σα εξηγήσω. Γιατί θα σα πει κανεί ότι εσεί επιχειρείτε να επιβάλλετε τη δική σα ερμηνεία σε μια διάταξη. Εσεί δηλαδή λέτε ότι η δωροδοκία γίνεται επευκαιρία και αυτό σημαίνει ότι δεν παραγράφεται, δεν συντρέχει δηλαδή η αποσβεστική προθεσμία που ορίζει το 86. Η άλλη πλευρά σας λέει ότι αυτή είναι μια δική σας ερμηνεία, την οποία εφαρμόσατε για να διοχθούν οι πολιτικοί στην υπόθεση Νοβάρτη και τώρα επιχειρείται μέσω τη συνταγματική αναθεώρηση να νομιμοποιήσετε αυτή σα την επιλογή. Και λέτε ότι θέλετε να μπει στο Σύνταγμα τη χώρα η δική σα ερμηνεία. Μακάρι να ήταν αυτή η επιχειρηματολογία τη άλλη πλευρά. Γιατί θα είχαμε πάρα, πάρα πολλούς λόγους να τους δημόσια να αναδείξουμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζουν την ερμηνευτική δήλωση είναι ότι θέλουν την παραγραφή πιθανών αδικημάτων. Αλλά δεν είναι αυτή η επιχειρηματολογία τους. Η επιχειρηματολογία τους είναι ότι ναι μεν τα, το αδίκημα της δωροδοκίας δεν είναι, επευκαιρία, είναι επευκαιρία, δεν είναι στα καθήκοντα, εν τούτης δεν χρειάζεται να μπει αυτή η διάταξη διότι είναι καθυπερβολή. Και εμεί του λέμε ότι αφού είναι καθυπερβολή, γιατί δεν την ψηφίζετε, Δεν χαλάει τίποτα. Να σα ρωτήσω, Α... μπορείτε να μου πείτε ένα υπουργικό αδίκημα. Δηλαδή, ένα αδίκημα που εσεί πιστεύετε ότι δικαιολογεί να έχει ευνοϊκή μεταχείριση ο υπουργό. Πάντω, πριν πάμε σε αυτό, θέλω ειλικρινά να σα πω ότι ξαφνιάζει ο τρόπο με τον οποίο θέσατε το ζήτημα. Γιατί. Και θα σα πω. Διότι η μεγάλη πλειοψηφία, πιστεύω, των πολιτών, είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε σε οποιοδήποτε κόμμα, έχουν ακριβώς αυτό το αίτημα υποθέσεις που δυστυχώ καθυστερούν για δεκαετίες ίσως. Είδατε ότι η σε έκανε 14 χρόνια. Είδατε ότι ο Παπαντονίου mm -hmm. προφυλακίστηκε μετά από 11 χρόνια. Έχει ο, ο κόσμος, οι πολίτες, ένα αίσθημα... Αδικίας mm. αν θέλετε, στη, στο, στη, στην καρδιά, στην ψυχή. Και αυτό είναι, είναι πολύ κακό για το πολιτικό σύστημα. Συμφωνώ μαζί σας από πολύ κακό για το γι αυτό κ. Κ. Είναι μια σκιά. Η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, ήταν αυτό. Γιατί δεν εισηγηθήκατε την πλήρη κατάργηση. Να μην υπάρχει νόμος περιευθύνση υπουργών Να μην υπάρχει. Δεν το εισηγηθήκατε. Θέλετε να υπάρχει το πλαίσιο για να προστατεύετε Είναι άλλο ο νόμο ο νόμος, και είναι άλλο το άρθρο 86 του συντάγματο. Το άρθρο 86 του συντάγματο δεν είναι νόμο. Ένα νόμο μπορεί να αλλάξει. Το άρθρο 86 του Συντάγματο είναι μια άλλη υπόθεση όμω. Ο νόμο περί ευθύνη υπουργών βασίζεται στο άρθρο 86 του Συντάγματο. Πλαίσιο για την. Όχι για την προστασία, πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδικάζεται ή θα προχωράει η ποινική διαδικασία για τα στελέχη τη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει σε κάθε ευνοούμενη χώρα. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει πιθανό στον κόσμο είναι αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ εμεί. Και είναι ακριβώ αυτό το οποίο σα ετώνισα πιο πριν. Η αποσβεστική προθεσμία. Και μάλιστα η συντόμευση της αποσβεστικής προθεσμίας αν ε, ενδιάμεσα έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις. Με δύο λόγια να σα το πω, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μπαίνουμε τώρα σε νομικά. Εάν δεν γινόντουσαν διπλές εκλογές το 2015, αν δεν γινόντουσαν οι εκλογές mm. του Σεπτέμβρη του 2015, το αδίκημα της απιστίας, για παράδειγμα, της απιστίας εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, που είναι... Δεν είμαι νομικό, αλλά εξ όσων μου λένε όλοι καραμπινάτο στην υπόθεση Νοβάρτη, θα βάραινε όλου αυτού οι οποίοι σήμερα βγαίνουν και κάνουν του κόκορε στου τηλεοπτικού σταθμού και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Γιατί είναι υπουργικό Μεταξ... αδίκημα και έχει παραγραφεί, με, Βέβαια. Μες. Μεταξύ των οποίων και το... όλου όσοι υπέγραψαν, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Γεωργιάδη, ω υπουργό υγεία εκείνη την περίοδο. Όλοι όσοι υπέγραψαν να τη μειωθεί το ελληνικό δημόσιο θα ήταν σήμερα με ποινική δίωξη για το κακούργημα τη απιστία. Παραγράφεται αυτό. Γιατί παραγράφεται και γίναν δύο εκλογέ. Αυτό πιστεύω ότι ανεξάρτητα τι ψηφίζει κανεί και τι πιστεύει, ότι ο ελληνικό λαό θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο. Και είναι μια βαριά σκιά πάνω από το πολιτικό σύστημα. Και είναι μια βαριά σκιά στη σχέση του πολίτη με την πολιτική. Και εν διάφορε περιπτώσει, εγώ επαναφέρω το κρίσιμο ερώτημα των ημερών. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση μεθαύριο. Mm -hmm πέραν του γεγονότο ότι η συνταγματική αναθεώρηση ξεκίνησε από εμά πριν από τρία χρόνια με πολύ μεγάλη φιλοδοξία να πάμε σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό σύνταγμα, να κάνουμε μεγάλε αλλαγέ για την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και βλέπουμε να έχουμε μια τζούφια μεταρρύθμιση. Σχεδόν τίποτα από αυτά που ψηφίσαμε εμεί με 150, πάνω από 151 δεν αναθεωρείται παρά μονάχα όλα όσα επιλεκτικά είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τελικά ότι έχουμε μια σταγματική αναθεώρηση που το μόνο Μεγάλο θεσμικό που πετυχαίνει είναι την τροποποίηση του 86, μάλιστα. Και αυτοί λειψοί, διότι αρνούνται την διευκρινιστική δήλωση ναι. και έχουν λερωμένη τη φωλιά τους πάντως, και την αρνούνται. Πάντως ο κύριος Φίλης... Και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στον ο κ. οποίο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ήταν άτολμη η, σας, η πρόταση. Στον οποίο πρόεδρο. Τον οποίο... Αλλά έχετε για το δίκιο. Ας ας το το πούμε. 3 λέτε για, 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 για τη στεγματική αναθεώρηση ότι δεν είναι για όσο. Για το άρθρο 3. Ο, 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 ο Φίλη ήταν υπέρ τη άποψη ότι έπρεπε να πάμε σε ένα πλήρη λοιπόν. διαχωρισμό εκκλησία κράτου. Αλλά εμεί πήγαμε στην, σε μια επιλογή, πολιτική επιλογή, στην τεταγμένη επιλογή. Είχε την άποψη ότι την είχε καταθέσει στα κόμματα. επιλογή πρόεδρου τη Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα πάρει τι αποφάσει του τα Χριστούγεννα. Εσείς αλήθεια τι θέλετε να υποθέσω ότι αφού ήταν και δική σας επιλογή και πρόταση ο κύριος Παυλόπουλος επιθυμείτε την ανανέωση της θητείας. Είναι ένας καλός πρόεδρος ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Νομίζω ότι καλά έχω τοποθετηθεί για τον Προκόπη Παυλόπουλο ότι είναι ένας καλός πρόεδρος που νομίζω τίμησε τη χώρα α, από το αξίωμά του τα πέντε αυτά χρόνια. Αλλά εδώ είμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια απαξίωση και του θεσμού, του κύρου του θεσμού και του προσώπου. Και θα σα εξηγήσω γιατί. Όταν προτείνει λοιπόν στη συνταγματική αναθεώρηση ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να βγαίνει και με 130 ψήφου, αρκεί να έχει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων στη Βουλή, τότε στην πραγματικότητα λες ότι δεν μα ενδιαφέρει να έχουμε ένα πρόσωπο που με βάση το Σύνταγμα να συμπυκνώνει την ενότητα του έθνους και άρα να ψάχνουμε να βρούμε ένα πρόσωπο που θα διαμορφώνει συνενέσεις. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να, έχουμε τη ήσυχη, τη... να είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα και ο Κυπουρός μας, αν μπει, θα βγει πρόεδρος τη δημοκρατία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ε, δίκη της ΔΕΚΟ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγαίνει με 130 ψήφους. Το είπατε και με το non-paper που είδαμε χθε και ασκείτε εχμηρή κριτική γι' αυτό. Εσείς από την άλλη λέτε ως έσχατο καταφύγιο την άμεση εκλογή. Αυτό όμω δεν αλλοιώνει, κύριε Πρόεδρο, το χαρακτήρα του πολιτεύματο. Αυτό λέει ο αντίλογο. Ένα πρόεδρο εκλεγμένο, όπω ακριβώ εκλέγεται και ο η κυβέρνηση. Κανού. Είναι ο αντίλογο του κοινού νου. Όταν ένα ε, πρόεδρο τη Δημοκρατία σε μια κοινοβουλευτική προεδρευωμένη δημοκρατία εκλέγεται από το σύνολο των πολιτών, τότε μάλλον έχει και έναν διευρημένο ρόλο. Αυτό είναι αλήθεια. Όμω εμεί πρότα... προβλέπαμε, η πρόταση δεν έχει. Δεν έχει υπερψηφιστεί. Προβλέπαμε την δυνατότητα, α το πω έτσι διαφορετικά, να εκβιαστεί θεσμικά η συνένεση, δηλαδή να γίνει αυτό σε έξι διαδοχικέ ναι. ψηφοφορίε, μετά από έξι μήνε, όπου παρατείνεται η θητεία α, του Προέδρου που βρίσκεται α, πριν την διαδικασία στη, 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 στη θέση του αξιώματο. Αλλά α, α, ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, θέλαμε να. Πιέσουμε το πολιτικό σύστημα, ο νομοθέτη να πιέσει το να, πολιτικό να, σύστημα να σε συνέντευξη. Ακριβώ διότι πιστεύουμε το πρόσωπο του Πρόεδρου Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που να συμπυκνώνει τη συνέντευξη. Και εγώ, αν θέλετε, κυρία Λιμπεράκη, σε αυτό δοκιμάστηκα. Είχα την ευκαιρία, ακριβώς επειδή οι εκλογέ το 2015 γίνανε μετά από την αδυναμία της προηγούμενη βουλής να εκλέξει πρόεδρο, μπορούσα να βγάλω και με 120 βουλευτέ πρόεδρο. Και είχα την πλειοψηφία στην Βουλή να το κάνω αυτό. Μπορούσα να βγάλω ένα στέλεχο στη δεν θα μου ήταν εύκολο αυτό. Πάρα πολύ εύκολο. Ναι, εντάξει. Για την εργαλειοποίηση πάντω τη δυνατότητα διάλυση τη Βουλή, την εργαλειοποίηση τη εκλογή Πρόεδρο τη Δημοκρατία, η Ιστορία μιλά από μόνη τη. Έχει συμβεί αρκετέ φορέ αυτό το πράγμα και πρόσφατα. Ναι, και, πριν... και νομίζω, νομίζω, νομίζω το, λοιπόν ότι. Ακριβώ ναι. επειδή ήταν ένα όριμο αίτημα α, του, και του μέρου του πολιτικού συστήματο, αλλά και των πολιτών, ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να διαλύεται η Βουλή για τον Πρόεδρο, εμεί εισαγάγαμε στην ε, αναθεώρηση του Συντάγματο. Την α, α, αλλαγή του άρθρου 36, την τροποποίηση του άρθρου 36, αλλά είχαμε προβλέψει τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να μην οδηγήσουμε σε αυτόν τον εκφυλισμό του ίδιου του θεσμού. Και εντάξει, μπορεί ο κοινό νου που λέτε να έχει τον αντίλογο αυτόν. Και εγώ να το δεχτώ, γιατί θέλω να είμαι συγκαταβατικό στη συζήτησή μα. Ανάμεσα σε αυτή την πρόταση τη εκλογή από το λαό μετά από έξι ψηφοφορίε και στην πρόταση να. Ψηφίζεται με 130 δεν υπάρχουν διάμεσες λύσεις. Δηλαδή δεν θα μπορούσε για παράδειγμα να σκεφτούμε ή να προτείνουμε την ιδέα του να α, γίνεται ας πούμε μια διαδοχική ε, ψηφοφορία μέχρι ότου να υπάρξει συνένεση και κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ψηφοφοριών ή να μένει ο, α, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι στην παρούσα φάση ναι. ή ο πρόεδρο τη Βουλή. Λοιπόν, Υπήρχαν προτάσει. Αλλά είναι, το, να είναι, πηγαίνουμε, είναι σαφές το να, το να ότι... το πηγαίνουμε στην θεσμοθέτηση του να εκλέγεται πρόεδρο με 130, κατά την εκτίμησή μου, είναι εκφυλισμό του θεσμού. Και μια και με ρωτήσατε για τον πρόεδρο τον Παυλόπουλου, να πω ότι εδώ έχουμε και μια προσπάθεια απαξίωση και, του, και του προσώπου. Γιατί του προσώπου. Θα σα πω. Διότι δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται του τελευταίου μήνε. Τι εννοείται. Η Αυτ, αυ, αυτά τα καλυστήρια. Αυτό συμβαίνει ε, παγίω όμω όταν μιλάμε. Όχι, δεν δε δε συνέβαινε. Δεν συνέβαινε ποτέ ε, όταν είχαμε έναν πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο ε, βρίσκεται μόνο μία περίπτωση, μόνο μία περίπτωση, εγώ θυμάμαι, του Σαρτζετάκι. Όπου εκεί υπήρξε. Ε, λοιπόν, ε, μία... επιτρέψτε μου για να προκαλέσω. Αλλά, αλλά ποτέ δεν συνέβη αυτό. Επιτρέψτε μου, ούτε, ούτε με θέλω να πάμε στο προσφυγικό, ούτε πρόεδρε. με τον Παππούλια συνέβη. Θέλω αυτό. να πάμε στο προσφυγικό, επειδή αναφερθήκατε όμω στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, επιτρέψτε μου μία ερώτηση. Τώρα που έχει περάσει αρκετό καιρό, ο κύριο Παυλόπουλο ήταν μαζί με όλα τα άλλα για τα οποία μιλήσαμε, μιλήσατε, ήταν και ο πρόεδρο που δεν υπέγραψε τα διατάγματα για την ηγεσία τη δικαιοσύνη. Παραμονέ δε... των ε... εκλογών. Πόσο δε μάλλον συνεπώ, θα είχα εγώ κάθε λόγο τώρα να σα λέω ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανανεώσει τη θητεία του, δεν ήταν και ο καλύτερο πρόεδρο. Δεν, δεν είναι αυτά τα κριτήρια για μένα. Δεν είναι τα κριτήρια, συμφωνούσαμε πάντοτε. Κάστε. Ε, και ω πρωθυπουργό, εγώ πολλές φορές βρέθηκα και συζήτησα μαζί του και είχαμε και διαφωνίες, αλλά πιστεύω ότι σε γενικέ γραμμέ τίμησε. Και έντονε διαφωνίε. Στα κρίσιμα ζητήματα. Όχι. Πούμε. Ε, λοιπόν. Είχαμε μια δημιουργική συνεργασία. Διαφωνίε. Έντονε λοιπόν. διαφωνίε δεν είχαμε, γιατί είναι άνθρωπο του διαλόγου όπω και εγώ είπα. Κύριε Πρόεδρε, και θυγικό. σε πολλά σημεία πρέπει να σα πω ότι ε, είχαμε την ε, θεσμική ευθύνη και την εθνική ευθύνη να βρούμε μια κοινή γραμμή σε κρίσιμα ζητήματα διότι αυτό το οποίο γνωρίζαμε πάντοτε είναι ότι α, επιτελούμε έναν ρόλο κρίσιμο για τη χώρα και για το έθνος Είστε όχι σαφής. απλά Είστε... για την τρέχουσα συγκυρία Είστε σαφείς και θέλω να σταθούμε στο προσφυγικό. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί ένα σχέδιο συνολικό όπως εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση για τη διαχείριση του του προσφυγικού. Ε, εσεί πώ βλέπετε, έχετε ασκήσει κριτική. Από την άλλη, βέβαια, λέτε και οφείλω να το πω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα τρόπον την εθνικό και ότι εσείς δεν θέλετε να ασκήσετε σκληρή αντιπολίτευση πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να μου πείτε όμω πώ βλέπετε την κατάσταση, όπως διαμορφώνεται. Ε, νομίζω όπω τη βλέπει και ο μέσο Έλληνα πολίτη. Καλά, τώρα αυτό είναι ένα θέμα που έχετε δει εσεί ότι έχετε δει κι εσεί, έχουμε δει όλοι ότι είναι πολλέ οι οπτικέ mm -hmm. με, με τι οποίε το βλέπει ο Έλληνα πολίτη το θέμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης αισθάνεται ε, πρώτα απ' όλα μία αίσθηση παραπλάνησης, διότι η υπόσχεση που είχε από την ε, κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση είναι ότι θα το λύσει το θέμα αυτό, διότι το έχει δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είχε την κυρία Τασία, ε, μας μα έλεγαν τότε, που καλεί του πρόσφυγε και του μετανάστε. Και διότι ήταν ανίκανη η κυβέρνηση, έτσι μα λέγανε, και εμεί αφήσαμε μια κατάσταση δύσκολη με, να υπάρχει αφιβολία, αλλά 5.600 μόρια και σήμερα έχουν πάει στου 15.000 τιμόρια. Τα κλειστά και... κέντρα, πώ τα ακούτε, τα κλειστά προαναχωρησιακά, στο... πώ ακούτε <σχ> τι εισηγήσει για αεροκατοικημένα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έρχονται τώρα σε κάθε περίπτωση. Πάντω, κυρία Λιμπεράκη, εγώ θέλω να πω για το θέμα αυτό ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Και εντάξει, είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Να κάνω κριτική στην κυβέρνηση, κυρίω γιατί έλεγε αυτά ω αντιπολίτευση. Γι' αυτό είναι μεγάλη η πρόκληση. Ε? Γιατί έβγαινε ο κ. Μητσοτάκη και έλεγε ότι όχι στι μετακαταστάσει. Και τώρα μαζεύει του ε, περιφερειάρχε του, διότι οι 12 του 13 είναι δικοί του, και αρνούνται τι μετακαταστάσει που του ζητάει. Μα αν του έλεγε όχι στι μετακαταστάσει ο ίδιο, ποιο να πιστέψουν τον Μητσοτάκη πριν τι εκλογέ ή μετά. Αλλά θέλω να πω, έχοντα την αίσθηση τη ευθύνη. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα και προ του Περιφερειάρχε και προ του Δημάρχου και προ τι τοπικέ κοινωνίε. Δεν έχει άλλη επιλογή η κυβέρνηση. Δεν έχει άλλη επιλογή. Τα νησιά μα πρέπει να αποσυμφορηθούν. Και άρα πρέπει αυτό ο σχεδιασμό να υλοποιηθεί. Παρά το γεγονό ότι γίνεται άτσαλα, παρά το γεγονό ότι δεν υπάρχει συντονισμό, θα μπορούσα να πω χίλιάδε πράγματα. Εδώ καταργήσαν το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Ε, βάλανε στην αρχή συντονιστή. Έναν διπλωμάτη, τον κύριο Κουμτσάκο, που μάλλον για άλλο πώ το πήγαινε ο άνθρωπο, ξαφνικά του βρέθηκε και αυτή του προσφυγικού. Μετά του πήραν τη διαχείριση, την δόση του Θεοδωρικάκου, τον υπουργό Εσωτερικών για να μπορέσει να. Του δημάρχου και του ε, περιφερειάρχε. Λέτε πάντω ότι είναι αναπόδραστη αυτή έφυγε, η κατεύθυνση. Έφυγε από το Θεοδωρικάκο, πήγε στο Ξεσοχοίδη, έφυγε από το Ξεσοχοίδη, πήγε ε, στον ε, υφυπουργό Εθνική Άμυνα. Αυτό, ο αυτό ξέρω. Νομίζω, νομίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ κρατώ ότι, αυτό και μόνο, ότι λέτε κι εσεί. Εσείς αλλά ότι λέω είναι... ότι παρά το ότι έχουν κάνει ένα σωρό ατσαλιέ στη διαχείριση και παρά το γεγονό ότι θερήσανε. Προεκλογικά σπήρανε μάλλον ανέμου και τώρα θερίζουν θύελε, δηλαδή είναι θύματα της δική του ρητορική. Τώρα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πολιτική, ω κοινωνία. Ω ΣΥΡΙΖΑ, θα τρόπος. τη στηρίξετε αυτή την πολιτική. Βεβαίω θα τη στηρίξουμε. Δε, μα, στην ουσία, είναι μια πολιτική που και εμεί είχαμε σχεδιάσει, απλά έχει καθυστερήσει τέσσερι μήνε. Με τι παλινοδίε αυτέ που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, η καθυστέρηση των τεσσάρων λοιπόν, μήνων έχει φέρει μια υπερσυσόρρευση στα νησιά. Δεν μπορεί πριν... να καταστρέψουμε τα νησιά μα. Δεν υπάρχει. Ναι, αυτή τώρα, είναι βέβαια, αυτό. είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σήμερα, ε, στο ρεπορτάζ που παίξαμε, δείξαμε ότι ήρθαν μέσα στι 24 ώρε 500 άνθρωποι. Είναι ένα ζήτημα η αποσυμφόρηση όταν οι ροέ συνεχίζονται και όλα αυτά συμβαίνουν πάνω σε δυστυχεί εξαθλειωμένου ανθρώπου. Αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να σα πω και κάτι. Μα δεν σα την έδωσα, είμαι έτοιμη να σα την πάρω πίσω. Άντε, δώστε, <laughs> <laughs> Είμαι έτοιμη να σα την πάρω πίσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί μιλώντα για στήριξη, επειδή και... τελειώνει ο χρόνο μα σιγά-σιγά, θέλω να μου πείτε. Εάν θα στηρίξετε μέτρα ευνοϊκά για τους πολίτες που φέρνει η κυβέρνηση. Έρχεται ας πούμε το φορολογικό. Μέσα στο φορολογικό θα υπάρχουν και κάποιες ελαφρύνσεις. Ο χαμηλός τελεστής, ο ένφη, επιχειρήσεις κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα υπερψηφίσει αυτά τα μέτρα. Ό,τι θετικό φέρνει η κυβέρνηση θα το υπερψηφίσουμε θεωρώντας ότι είναι αποτέλεσμα τη κληρονομιά που εμεί αφήσαμε στην κυβέρνηση. Διότι πριν ένα χρόνο μα έλεγε ο Μητσοτάκη ότι έχουμε τέρα το μνημόνιο και τώρα δίνει από το δημοσιονομικό χώρο που εμεί εξασφαλίσαμε. Παρά το γεγονό ότι εμεί θα κάναμε άλλε επιλογέ. Δηλαδή, εμεί είχαμε προαναγγείλει την μείωση τη φορά, την κατάργηση τη φορά αλληλεγγύη, τη μείωση του 100% προκαταβολή φόρου. Και όχι στοχευμένε παρεμβάσει που ευνοούν με άδικο τρόπο α, α, υψηλά εισοδήματα. Και μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα αν θέλετε σε αυτό. Λοιπόν. Δηλαδή, όταν έχει 4% μείωση φορολογία των επιχειρήσεων και το 90% των επιχειρήσεων έχουν κέρδο 6.000 ευρώ, αυτοί κερδίζουν 240 ευρώ. Ένα που έχει δύο εκατομμύρια κέρδη, μια επιχείρηση που έχει δύο εκατομμύρια. Ευνοούνται τα συμφέροντα, αυτό λέτε. Ευνοούνται οι ισχυροί ε, 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 μάλλον. Κερδίζει, αυτό, αυτό λέτε. Παρόλα αυτά ακριβώς. θα στηρίξετε τι φοροελαφρύνσει. Κερδίζει 80.000. 80.000 με 240 ευρώ είναι 33 φορέ περισσότερα τα κέρδη έχουμε, των, έχουμε των ισχυρών. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μα και θέλω να σταθούμε στα του κόμματό σα, στα εσωκομματικά. Εσεί περιοδεύετε με στόχο την ανασυγκρότηση. Ακούμε για τον ή e ΣΥΡΙΖΑ, για τον δικό σα ψηφιακό μετασχηματισμό. Το συνέδριό σας αλήθεια πότε θα γίνει τελικά. Το συνέδριο πιστεύω ότι θα γίνει γύρω στο Πάσχα. Λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα. Εκλογή... Είναι μία... Ε, έχω ξεκινήσει... Ένα, έχω επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Δηλαδή ο δύσκολος δρόμος είναι να, να μιλήσουμε για την ουσία και για το περιεχόμενο της πολιτικής και άρα να προσεγγίσουμε τον κόσμο Uh, με δουλειά μερμηγκιού, με πηγαίνοντα σε όλη την Ελλάδα, κάνοντα εκδηλώσει. Και πώ λέτε ότι ο η εύκολη της... λύση θα ήταν απλά μια εγγραφή σε ένα μητρό μελών. Σύμφωνοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη επόμενη ημέρα είναι αριστερά, είναι κέντρο αριστερά. Υπάρχει και συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματό σα για τη λεγόμενη πασοκοπή. Mm. Δεν ξέρω βέβαια αν για εσά αποτελεί κίνδυνο. Έχετε ημνήσει τον Ανδρέα Παπανδρέο, έχετε μιλήσει πολλέ φορέ για την πολιτική που άσκησε το ΠΑΣΟΚ. Τότε. Ναι, εξαρτάται τι εννοεί κανεί ναι. με τον όρο Πασοκοποίηση. Πού πάει ο Το Πασοκ τη προηγούμενη εποχή είχε δύο, δύο περίοδου και δύο πρόσωπα. Πού, είχε πού πάει, πού πάει το ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπο του, Το πρόσωπο του οραματικού και το πρόσωπο τη διαφθορά. Κρατάμε το οραματικό. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ de facto, είναι ένα αριστερό κόμμα, είναι ένα πρωτοποριακό κόμμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα δυνατό κόμμα τη αριστερά, έχει τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη. Αλλά de facto έχει καταλάβει, α μου επιτραπεί η έκφραση τη δόση συσταγωγικά, τον χώρο στην πολιτική γεωγραφία τη κεντροαριστερά. Δηλαδή από τα αριστερά τη αριστερά ω το Δημοκρατικό Κέντρο. Αυτή είναι η... Αν δείτε το, 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 τον κόσμο που μας ψηφίζει, τον κόσμο που μας στηρίζει και το πώς αυτό τοποθετείται πολιτικά, αυτό έχει ήδη συμβεί. Εκλογή δεν νομίζω ότι τη είναι αντικείμενο συζήτηση. Ναι, ναι, μπορεί να μην είναι αντικείμενο συζήτηση, mm. αλλά υπάρχουν φωνές μέσα από το κόμμα σας που διατηρούν κάποιε κάποιες καλό επιφυλάξεις καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Τα, τα, κόμματα, τα πολυσυλλεκτικά, τα μεγάλα, τα ανοιχτά και ιδίω τα κόμματα της αριστεράς, είναι ζωντανά και στα ζωντανά κόμματα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εκλογή από τη βάση ή δεν χρειάζεστε τέτοιου τύπου νομιμοποίηση. Κύριε Τσίπρα, γιατί την ατλήθε, από, δεν από την Αλλά ότι δεν χρειάζομαι τέτοιου τύπου νομιμοποίηση, είναι δεδομένο. Ε, εγώ ε, διαφώνησα ε, με, την, ε, με, με ένα μοντέλο εκλογής από μια βάση απροσδιόριστη. Mm -hmm. Δεν πιστεύω ότι είναι καλό για τη δημοκρατία, το, την, την κομματική δημοκρατία, που είναι στοιχείο και της, του, της δημοκρατίας του πολιτικού μας συστήματος. Διότι όταν έχουμε κόμματα που είναι αντιδημοκρατικά ή αυταρχικά, είναι και το πολιτικό σύστημα στρεβλό. Mm -hmm. Δεν είναι καλό πράγμα να λες ανοίξαμε και σας περιμένουμε και να πηγαίνουν να ψηφίζουν ναι, ψηφοφόροι άλλων κομμάτων για τον πρόεδρο του άλλου κόμματο, όπω συνέβη. Ποιο είναι το μοντέλο που προτιμάτε. Εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση για την εκλογή από τη βάση της ηγεσία είναι μια εύλογη συζήτηση, η οποία πρέπει να την εξετάσουμε με σοβαρότητα στο συνέδριο του κόμματο την Άνοιξη. Για το από εδώ και στο εξή, εγώ θα εκλεγώ στο συνέδριο σε αυτή τη φάση. Αλλά. Διαφωνώ κάθετα με το μοντέλο ανοιχτή βάση, πάντα σκύλια λέστε. Όταν η βάση θα έχει προσδιοριστεί, όταν τα μέλη θα είναι τα συγκεκριμένα μέλη, τότε είναι ένα έτοιμο το οποίο εγώ το βλέπω με συμπάθεια, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου πρέπει να βαθύνουμε την εσωκομματική δημοκρατία εάν... και πρέπει να δώσουμε και την αίσθηση στους όσους συμμετέχουν στο, στην κομματική διαδικασία ότι δεν τους θέλουμε απλά πώς το λένε, χειροκροτητές Συ... και αλλά συνδιαμορφωτές. Συν Να σας ρωτήσω τώρα, στο, στο ενδεχόμενο πρόωρον εκλογών και ας πούμε μιας ίτας ε, του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ζήτημα ηγεσία για εσά. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω παντρευτεί <laughs> τη θέση αυτή ε, και δεν ε, λειτουργώ ποτέ με, τον, αυτή τη λογική ότι θα είμαι ισόβιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θα είμαι στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Είμαι ήδη 11 χρόνια πρόεδρος. Ε, ωστόσο, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα θέμα από οποίο δεν θα αφορά μόνο τη δική μου γνώμη, αλλά θα αφορά και την γνώμη και τη θέση των μελών και των στελεχών του κόμματο. Διεργασίε διαδοχή προ... ή προπαρασκευαστικές μια κούρσα διαδοχή εισπράτεται σε επίπεδο κλίματο να γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ όχι. Όχι. Γιατί δυστυχώ. Δυστυχώ. Γιατί αυτό να... θα, έχει... να... θα, δημιουργούσε ένα ενδιαφέρον. Να υπάρχουν διάδοχοι σε, σε ετοιμότητα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει που έχει ξεκινήσει από το χώρο της ριζοσπαστική αριστεράς ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας και σήμερα έχει γίνει η κυβερνός αριστερά και ένα ακόμα πρότυπο για την αριστερά σε όλη την Ευρώπη και για τη σοσιαλδημοκρατική αριστερά και για τη ριζοσπαστική αριστερά. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα τα οποία είναι ανοιχτά και είναι εγκοινήσει, αφήνουν όλα τα δεδομένα ανοιχτά να τα αποφασίζουν ενσωματώνοντα τα γεγονότα και τι διεργασίε ε, τη τρέχουσα. Ε, Κλείνοντα, ε, συνειδητοποιώ τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αρκετή ώρα ακόμη. Είδατε. Είναι πολλά τα θέματα που δεν προλάβαμε να θέσουμε. Και θήξουμε. μου πήρατε πίσω και την ευκαιρία ε, πριν. Ε, φανταστείτε <laughs> να σα την έδινα κιόλα. Ούτε στα εσωκομματικά δεν θα είχαμε φτάσει, κύριε Πρόεδρε. Ε, να σταθώ σε αυτό που κατά τη γνώμη σα είναι μια από τι μεγαλύτερε παρακαταθήκε, σα ε, Συμφωνία των Πρεσπών. Το σήμα για τα μακεδονικά προϊόντα το είδατε, που, που δεν σα άρεσε από ό,τι κατάλαβα. Γελάτε. Ε, γελάω λίγο, γιατί. Πρώτα απ' όλα γελάω. Ε, όχι, η αισθητική είναι κάτι υποκειμενικό. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Εντάξει, υπήρξε μια. ένα τρολάρισμα. Σε δεν σα άρεσε από ό,τι κατάλαβα. Όχι, εντάξει, εγώ. Νομίζω ότι δεν, θα, δεν είναι καλό πράγμα να φτιάξει ένα σήμα το οποίο να είναι αντίγραφο του κομματικού σήματο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αποφύγουν αυτό. Αλλά πέραν αυτού, ε, αυτό το οποίο ήταν αστείο δεν ήταν η προσπάθεια για το σήμα. Καλώ έγινε η προσπάθεια για το σήμα. Αυτό που ήταν αστείο ήταν που είχαν φτιαχτεί κάποια ρεπορτάζ ότι θα λυθεί το πρόβλημα ε, βάζοντα το Μακεδονία με K και όχι με C. Αυτό ήταν πραγματικά αστείο και το έχω σχολιάσει και με έναν τρόπο. έτσι <laughs> <laughs> Αν θέλετε, πιο χαλαρό. Έχει υπάρξει αρκετά καυστικό γι' αυτό <laughs> το θέμα σε αναρτήσει, Αλλά μια και ε... μιλάτε για τη συμφωνία των Πρεσπών, μου δίνετε την ευκαιρία να σα πω ότι ε, στο θέμα αυτό δυστυχώ ε, είχαμε μια λαϊκίστικη στάση και επιλογή από την πλευρά του κόμματο τη τότε και του σημερινού πρωθυπουργού. Κάτι το οποίο θα το, θα το σημαδεύσει στην πορεία του κατά τη γνώμη μου, γιατί στα μεγάλα θέματα σημαδεύεσαι ω πολιτικό. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Και πιστεύω επίση για το ζήτημα αυτό ότι ε, ο κόσμο, τον οποίο απευθύνθηκε τότε. Εντάξει, εμεί πάθαμε αυτό που πάθαμε. Δηλαδή, διχάστηκε η ελληνική κοινωνία χωρί να υπάρχει λόγο να διχαστεί, διότι ακολουθούσαμε την εθνική γραμμή. Αλλά ο κόσμο με ευαισθησίε, με ευαίσθητε χορδέ, τον οποίο είχε πείσει τότε ο κ. Μητσοτάκη με τη στάση του ότι εμεί δίθεν. Έχουμε φέρει μια προδοτική συμφωνία. Ε, πολύ σύντομα θα βρεθεί απέναντι στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και όχι σε εμά. Πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελευταία ερώτηση. Ε, θα εκτιμούσα τη λακωνικότερη κατά το δυνατόν απάντηση. Εκείνο το βιβλίο για το 2015 θα το γράψετε τελικά. Όταν βρω χρόνο. Τώρα δεν έχετε χρόνο. Ε, βλέπετε, πηγαίνω διαρκώ σε όλη την Ελλάδα περιοδί. Σα ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σα. Δεν αυτούσα. θα είναι όμω για το 2015. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να καταγραφεί είναι όλη αυτή η εμπειρία. Όλη αυτή η εμπειρία εννοώ που ξεκινάει από το 12, που ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% πήγε στο 27 και μετά η κυβερνητική εμπειρία που ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία, όχι μόνο για μένα, αλλά νομίζω για την αριστερά σε πανευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σα ευχαριστώ και για την έντονη σας συζήτηση που είχαμε. μια ευκαιρία. <laughs> Να είστε καλά. Ευχαριστούμε βεβαίω πολύ και εσά που μείνατε.